Πάμε στη Γεωργία Λαγού κατευθείαν στο Κίεβο για να δούμε αν οι πληροφορίες για την όποια απομάκρυση, τα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι φεύγουν ρωσικά, μαχητικά ρωσικά άρματα από την περιοχή του Κιέβου, αληθεύουν. Τι λένε δηλαδή και οι τοπικές αρχές, Γεωργία, για το θέμα. Καλησπέρα από όπου, κυρίες και κύριοι, από το Κίεβο. Εν μέσω του συνεχιζόμενου σφυροκοπήματος από τις ρωσικές δυνάμεις, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Αυτή την ώρα οι σκληρές μάχες δίνονται στα βόρεια του Κιέβου, από όπου με τις ουκρανικές δυνάμεις να προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερα εδάφη. Τώρα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, που τα μάτια ολονών εδώ στο Κίεβο ήταν στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι πως είχαν εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες από αυτήν τη συνάντηση. Ήταν εξαιρετικά δύσπιστοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ρωσία και πως ίσως είναι ένα κόλπο, ένα άλλο στρατηγικό κόλπο, αναφέρουν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, έτσι ώστε οι Ρώσοι να κερδίσουν χρόνο χρησιμοποιώντας προσχηματικά το διάλογο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανεφοδιάσουν τα στρατεύματά τους, τα οποία βρίσκονται σε αρκετές περιοχές γύρω-γύρω από την Ουκρανία, σε αρκετά χωριά απόπειρα, τα οποία έχουν μείνει από εφόδια. Τώρα, την ίδια ώρα, τα Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν αυτή τη συνάντηση, όπως είδαμε, κάνοντας λόγο για μια ψυχρή συνάντηση, χωρίς καν οι ηγέτες να χαιρετηθούν. Τώρα, την ίδια ώρα να σου πω πως στο Ιρπίν, το οποίο σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις έπεσε και πάλι στα χέρια των Ουκρανών, όπως ισχυρίζονται εδώ στο Κίεβο, οι Ρώσοι λίγο πριν οπισθοχωρήσουν γέμισαν ολόκληρη την περιοχή με νάρκες. Οπότε αυτή την ώρα προσπαθούν να βγάλουν τις νάρκες για να επιστρέψει ο άμαχος πληθυσμός. Και άλλη μια είδηση που μας ήρθε από τα δυτικά του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο, καταστρέφοντας πόποι, τις αποθήκες και την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. Ενώ δεν έχουμε εικόνα μέχρι και αυτή την ώρα για το τι γίνεται στο Τσερνιχίβ, εκεί που αρκετός κόσμος, 130.000 κόσμου, βρίσκονται εγκλωβισμένοι, και ενώ δεν έχουμε εικόνα εάν τα ρωσικά στρατεύματα, όπως ισχυρίζεται το Πεντάγωνο, τελικά οπισθοχωρούν και φεύγουν.